Κυρία Καλογύρου, με αφορμή αυτή την σημερινή εκδήλωση, την τόσο ενδιαφέρουσα που αφορά την επιστημιστική ασφάλεια, η επιστημιστική κρίση, έτσι όπως αναφέρθηκε από τους εισηγητές. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Η χώρα μας είναι προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο, για αυτές τις αλλαγές, αυτές τις ανακατατάξεις που έρχονται? Βεβαίως και είναι προετοιμασμένη. Δεν τίθεται κανένα ζήτημα επιστημιστικής ασφάλειας για τη χώρα. Με κινήσεις γρήγορες και αποτελεσματικές, η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκαναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν προκειμένου να εξασφαλιστεί ό,τι χρειάζεται η χώρα. Έχουν εξασφαλιστεί εισαγωγές ποσοτήτων σκληρού σταριού από την Βουλγαρία και από άλλες χώρες, ώστε να μην λείψει τίποτα. Και βεβαίως να πούμε ότι σε αυτή τη στιγμή όπου έχουμε δεδομένα που έχει διαμορφώσει, πρωτόγνωρα δεδομένα που έχει διαμορφώσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά βεβαίως και η εποχή του COVID με τα δικά της χαρακτηριστικά, η ενεργειακή κρίση και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο, η χώρα μας τάχιστα έχει πάρει όλα εκείνα τα μέτρα για να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε και την παραγωγή στη χώρα, αλλά και βεβαίως να μην λείψει τίποτα από τους Έλληνες καταναλωτές. Βρισκόμαστε σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα με μια ιστορική αναφορά. Πώς μπορούμε τώρα να δέσουμε τον πρωτογενή τομέα με την έρευνα, με τη γνώση και την καινοτομία, ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, ένα καλύτερο αύριο για τον αγροτικό τομέα? Καταρχήν οφείλουμε να το κάνουμε, γιατί αυτό είναι και το μέλλον για την ελληνική γεωργία, αλλά και γενικότερα για την ανάπτυξη της χώρας. Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για τον αγροτικό μας τον ΕΜΕ, το οποίο θα βασίζεται στην καινοτομία, στην έξυπνη εξειδίκευση, με σεβασμό στο περιβάλλον, να μην ξεχνάμε τα δεδομένα που έχει δημιουργήσει και η κλιματική αλλαγή και η κλιματική κρίση και το πόσο περισσότερο παρά ποτέ πρέπει να σεβόμαστε τους φυσικούς πόρους. Επομένως, η πανεπιστημιακή κοινότητα, η ερευνητική κοινότητα είναι αυτή η οποία μπορεί να μας δώσει, να μας δείξει το δρόμο για παραγωγές τέτοιες, οι οποίες να εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας προϊόντα, προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, τα οποία όμως παράλληλα θα ενισχύουν και το εισόδημα των παραγωγών, αλλά και θα δίνουν και στους καταναλωτές μας αυτό το οποίο χρειάζεται να έχουν σε τιμές προσιτές, και την απάντηση ακριβώς γι' αυτό μας τη δίνει η ερευνητική κοινότητα. Τους είμαστε ευγνώμονες, τους ευχαριστούμε, είμαστε εδώ, συνεργαζόμαστε μαζί τους και θα ήθελα να πω και δύο λόγια για τη σημερινή πρωτοβουλία που πήρε ο Πρίτανης του Ιωπωνικού για τη διοργάνωση αυτής της συζήτησης, της συζήτησης για ένα τόσο επίκαιρο θέμα, για ένα ζήτημα στο οποίο η συνένωση των δυνάμεων όλων είναι απολύτως απαραίτητη για να κάνουμε όλα όσα πρέπει να γίνουν σε μια στιγμή δύσκολη για την παγκόσμια κοινότητα, όχι μόνο για την Ελλάδα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.